Και ότι αν το θεσμικό αφορά, πλαίσιο για τις απεργίες αφορά... δεν απαγορεύει την επιχειρηματικότητα. Το θεσμικό πλαίσιο για τις απεργίες δεν απαγορεύει. Εμποδίζει κανέναν. Έστω και αν αφορά τα προνόμια των συνδικαλιστών, τα περίφημα προνόμια, ας πούμε. Αν είναι προνόμια που τα έχουν πάρει σε συναλλαγή με τις διοικήσεις κλπ., να τα λύσουν. Αλλά ο 1264, ο συνδικαλιστικός νόμος, τι ήρθε να κάνει? Ήρθε να φέρει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Να έχει δηλαδή μια θεσμική εκπροσώπηση ο εργαζόμενος. Ναι. Το καταργήσουμε γι' αυτό? Όχι βέβαια. Τότε. Όχι βέβαια. Επειδή ακούω διάφορα. Δηλαδή ακούω και λένε. Όταν η ΑΔΔΗ είχε. Τώρα σας λέω τι λένε από κάτω, ε. Ξέρεις τώρα. Ξέρεις τώρα πώς. Όταν η ΑΔΔΗ έχει ψηφίσει και ο 1264 αυτός. Του 82. Του 82, μπράβο. Και προέβλεπε ότι τα μέλη της ΔΗΚΗ, της Διοικούσης Επιτροπής, θα έχουν τόσες μέρες συνδικαλικής άδειας κτλ. Είχε 23 μέλη. Και τώρα τα έχει κάνει 95. Λένε. Αυτό μπορεί να λοιπόν, πρόσεξε. Μπορεί αυτό ξέρεις όμως, δεν το λένε δημοσίως. Και δεν νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα να γίνει άρα, να τροποποιήσει. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος διότι... Έχει μια αναλογία σε σχέση με τον πληθυσμό των συνδικάτων. Άλλη λέω εγώ τώρα τι ακούω σκόρπια από εδώ και από εκεί. Αυτούς τέτοιους εξορθώνουν. Πάντως και εσείς στο χώρο από τον οποίο προέρχεστε έχετε συνδικαλιστές που δεν δουλεύουν μόνο κάνοντας τα συνδικαλιστικά τους καλύβο. Δεν μπορεί και εσείς να το κάνετε. Ο νόμος δεν προβλέπει αυτό. Εμείς τώρα μιλάμε για τον πυρήνα και τη φιλοσοφία του νόμου. Δεν μιλάμε για τις τραγώσεις. Ο νόμος δεν προβλέπει αυτό. Στην πράξη όμως επικράτησε πολλές διοικήσεις.